έχουμε έναν εκπρόσωπο. Δεν τον τηρούν ακόμα. Προχθές συνεδρίασε η Διακομματική Επιτροπή με την παρουσία των συντρόφων μας, των δύο, από το ΜέΡΑ25 και τη ΛΑΕ, για να συζητήσουμε την διαδικασία τήρησης ισονομίας και ισοτιμίας στην εκλογική διαδικασία. Ξέρετε τι απάντησε το ΕΣΟΡΟΥ στον Περικλή το Ζήκα όταν έθεσε το ερώτημα γιατί απουσιάζουν οι εκπρόσωποι του ΜέΡΑ25, γιατί αποκλείστηκε ο Κλέον Γρηγοριάδης από το Mega Channel στην πρώτη συζήτηση με την προκήρυξη των εκλογών που ενημερώθηκε λίγες ώρες πριν και παίρνανε τηλέφωνο από το Mega Channel διάφορους και από εμάς να πάμε χωρίς να μας λένε γιατί, ότι θέλουμε να είσατε, χωρίς να μας πούνε ότι τον είχαν αποκλείσει τον προτέρων. Βέβαια είχαμε ενημερωθεί εμείς, αστραπία με τα τηλέφωνα. Αλλά δέστε με ποιο τρόπο οι ολιγάρχες θέλουν να διεξάγουν αυτή την προεκλογική δραστηριότητα από τα μέσα ενημέρωσης. Άρα, κλείνω λέγοντας ότι είμαστε ευγενικοί, είμαστε πολιτισμένοι, αλλά η φωνή μας δεν θα κλείσει. Δεν θα κλείσει αυτή η φωνή για να πει την αλήθεια. Σε όλες και σε όλους, σε αυτή την προεκλογική περίοδο, θα τα ακούσετε για τα κανάλια των ολιγαρχών, για τους εφοπλιστές που κάνουν τα λαθρεμπόρια τους. Αλήθεια, σε ποιο δελτίο ειδήσεων εμφανίστηκε ότι μία από τις μεγαλύτερες ναυτιλιακές εταιρείες του κυρίου Λασκαρίδη πιάστηκε με 850 τόνους ναρκωτικών σε λιμάνι της Ιταλίας? Το ακούσατε σε κανένα δελτίο ως πρώτη είδηση? Επομένως, φτάνει πια αυτός ο λαός, δεν τρώει κουτόχορτο. Και ιδιαίτερα η νεολαία που διψά για την αλήθεια, διψά για δικαιοσύνη και διψά για μέλλον. Και αυτό το μέλλον δεν μπορεί να μας το δώσουν αυτοί οι κυρίες και κύριοι που φορούν γραβάτες, φορούν ακριβά κουστούμια, αλλά μέσα και έξω δεν εκπροσωπούν τίποτα άλλο από μια παλιά συνταγή μαφιόζικη, ψεύτικη και επικίνδυνη για τη δημοκρατία. Ξέρετε, εδώ δεν έχει καταλήξει, γιατί κατεβαίνει, έχει δικαίωμα να κατέβει σε τρεις περιοχές. Θα δούμε ακόμη. Να συμπληρώσω μόνο κάτι στα λεγόμενα όλα του Κώστα. Εάν υποθέσουμε ότι αύριο καταραίει η Ευρωπαϊκή Ένωση ολόκληρη και καλούνται οι χώρες, πρώην μέλη, να προχωρήσουμε σε δικό τους νόμισμα, ποιος συμπολίτης μας πιστεύει ότι τα κόμματα που κυβέρνησαν μέχρι τώρα έχουν σχέδιο για να μπορέσουν να στηρίξουν την οικονομία και να δώσουν τη δική τους προοπτική για το πώς θα λειτουργήσει αυτή η χώρα? Κι όμως έχουν το θράσος να ζητάνε τα ρέστα από μία συμμαχία η οποία καταθέτει στο κοινοβούλιο το δικό του σχέδιο για να μπορέσει αυτή η χώρα να βγει από την κρίση. Καταλαβαίνετε λοιπόν την υποκρισία, τον πόλεμο, γιατί αυτό αντιστρατεύεται την πολιτική των εκβιασμών του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και των Βρυξελών απέναντι στη δολοπανικία που επέβαλαν στην πατρίδα μας. Αυτό είναι ο αγώνας που κάνουμε. Τίποτα άλλο. Κλείνοντας, φίλοι και σύντροφοι, επειδή αύριο είναι μία, όπως είπε και ο σύντροφος ο Κώστας, είναι μία μέρα και το τελείωμα αυτής της εκδήλωσης, θέλω να πω ότι η Λαϊκή Ενότητα, Ανυπότακτη Αριστερά και το ΜέΡΑ25, την ημέρα της Πρωτομαγιά, συγγνώμη, ετοιμούμε την Πρωτομαγιά του 1886 μέχρι σήμερα. Συμπληρώνονται 137 χρόνια από την εξέγερση των εργατών στο Σικάγο το 1886 και την επίθεση της αστυνομίας εναντίον τους. Η 1η του Μάη είναι σύμβολο των αγώνων των εργαζομένων όλου του κόσμου για καλύτερες συνθήκες εργασίας, είναι μέρα μνήμης για εκείνους που θυσιάστηκαν για εμάς. Γιατί το μέλλον ανήκει στον κόσμο της δουλειάς. Γιατί όλα μπορούν να γίνουν αλλιώς.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα και για τη συμμετοχή σας.